Ακούμε καλύτερα, νομίζω, να επιβεβαιώσει και το κοντρόλ μόνο, αν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή Δημήτρη Στεφόπουλου στον αέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μπορούμε, άστο, σε λίγο. Πάμε, Χριστίνα, σε σένα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Να πάρω λοιπόν τη σκητάλη. Δημήτρη, λέγοντας ότι λίγα λεπτά μετά τις 11, ο πρώην υπουργός συνελήφθη από το σπίτι του στην Διονυσίου Αεροπαγήτου μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το πρωί παρών των ανδρών του ΣΔΟΕ και της ασφάλειας. Στη συνέχεια, 11 και 16 πρώτα λεπτά, οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ενώ από λεπτό και σε λεπτό το επόμενο βήμα αναμένεται να οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια Ευελπίδων και συγκεκριμένα στο κτίριο 16 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να εκτελεστεί καταρχάς σε πρώτη φάση το ένταλμα σύλληψης με την παρουσία του Άκη Τσοχατζόπουλου ενώπιον των δικαστικών αρχών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, υπάρχει μια πενθήμερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Είναι αυστηρό αυτό το χρονικό περιθώριο, με πιθανότερο σενάριο να ζητήσει μια προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και από εκεί και πέρα να απολογηθεί, Πόπη. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ιωάννα Μάνδρου θα μας δώσει και εσύ τα καινούργια στοιχεία και βεβαίως να δούμε και πώς έχει κατάσταση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ναι, να ξεκινήσουμε, Πόπη, καταρχήν με το να διευκρινίσουμε ότι στα παρένθετα πρόσωπα τα οποία ακόμα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στο να αποκρύπτεται η περιουσία του πρώην Υπουργού, κυρίως με τη σύσταση offshore εταιριών. Σε αυτά λοιπόν τα πρόσωπα, για τα οποία έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, δεν περιλαμβάνονται συγγενικά πρόσωπα του πρώην Υπουργού. Το λέμε αυτό, Πόπη, διότι τα ακίνητα τα οποία ελέγχθηκαν στη διαδικασία αυτή της δικαστικής έρευνας που κράτησε καιρό, ακίνητα στην ιδιοκτησία τους είχαν και η κόρη του πρώην υπουργού αλλά και η πρώην σύζυγός του. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σ' ακούω, ακούγεσαι μια χαρά και σ' ακούμε με πολύ προσοχή. Τα συγγενικά λοιπόν πρόσωπα είναι εκτός ενταλμάτων σύλληψης, νυν και πρώην σύζυγος αλλά και η κόρη του πρώην υπουργού. Μιλάμε μόνο για στενούς συνεργάτες, επιχειρηματίες, μη πολιτικά πρόσωπα σε κάθε περίπτωση, που κατά τις δικαστικές αρχές συνέδραμαν τον πρώην υπουργό στο να αποκρύπτει τα περιουσιακά του στοιχεία. Τι ελέγχθηκαν σε αυτή την έρευνα, Πόπη, για να πούμε με δύο λόγια πώς φτάσαμε σήμερα, παραμονή του Πάσχα, Μεγάλη Τετάρτη, στο ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην υπουργού. Το κουβάρι αυτής της ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται περίπου ένα χρόνο πριν, όταν τα πρώτα δημοσιεύματα του τύπου έκαναν λόγο για περιουσία και για λογαριασμούς του κυρίου Τσοχατζόπουλου, οι οποίοι δεν ήταν ορατοί, δηλαδή δεν ήταν στο όνομά του, με άλλα λόγια για πόθεν αίσθηση, το οποίο δεν είχε σωστά ελεγχθεί. Αυτά τα δημοσιεύματα προκάλεσαν καταρχήν έρευνα του ΣΔΟΕ, το οποίο άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι αυτών των περιουσιακών στοιχείων και τη σκητάλη πήρε η εισαγγελέα, η κυρία Σίσκου. Κράτησε η εισαγγελική αυτή έρευνα για μήνες. Ελέγχθηκαν 15 ακίνητα ανά την επικράτεια, πολλά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κέρκυρα, όχι όλα κατοικίες και κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι, δύο offshore εταιρείες, οι οποίες αρχικά δεν εμφανιζόταν ο πρώην υπουργός να έχει σχέση, όμως απεδείχθη ότι είχε σχέση, και η κίνηση διαφόρων λογαριασμών. Από αυτά τα στοιχεία, τα οποία κατά τις δικαστικές αρχές είναι δεμένα και σοβαρά, οδηγήθηκαν οι δικαστικές αρχές σήμερα το πρωί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του ιδίου, αλλά και των παρένθετων προσώπων, όπως είπαμε πριν. Και πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι την ανάκριση έχει αναλάβει, σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, πρόεδρος πρωτοδικών, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με αυτή την υπόθεση. Το λέμε αυτό για να δώσουμε μία απάντηση στο πώς και γιατί οι έρευνες στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου έτρεξαν με πάρα πολύ σύντομο τρόπο, εν αντιθέσει με άλλες υποθέσεις οι οποίες λιμνάζουν στα δικαστήρια για χρόνια. Να θυμίσω την υπόθεση της Siemens, όπου η ανάκριση έχει κλείσει αισίως σήμερα τον έκτο χρόνο και πάει στον έβδομο. Κλείσανε τα έξι και πάμε στα εφτά. Να τους κατοστήσουμε ένα πράγμα, Ιωάννα. Θα περιμένουμε λοιπόν πότε θα πάρει προθεσμία ο κ. Τσοχατζόπουλος, πώς θα υλοποιηθούν τα άλλα εντάλματα σύλληψης, δηλαδή τι άλλες σύλληψεις θα έχουμε μέσα στη μέρα, για να δούμε τις προσεχείς ημέρες ποιος θα απολογηθεί πότε, τι εξηγήσεις θα δώσει. Η δικογραφία, πρέπει να σου πω, Πόπη, είναι ογκοδέστατη, που σημαίνει ότι θα πάρουν κάποια προθεσμία οι δικηγόροι για να μπορούν να διαβάσουν και να μελετήσουν και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση όπως πρέπει να προετοιμαστεί η υπεράσπιση κάθε ανθρώπου. Και στη συνέχεια θα κριθεί το θέμα της προσωρινής κράτησης του πρώην Υπουργού, αλλά και των υπόλοιπων προσώπων, εφόσον συλληφθούν, βεβαίως. Μάλιστα.
Λοιπόν, Ιωάννα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξαναλέμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε ξανά τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο Δημήτρη Στεφόπουλο, αφού εκεί βρίσκεται αυτή την ώρα, στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Στις 11 και 16 Πόπη πέρασε ο κύριος Τζοκατζόπουλος στην πόρτα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με συνοδεία της αστυνομίας και χωρίς χειροπέδες. Με ήρεμο ύφος βέβαια εισερχόμενος δήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι πάμε στον ανακριτή και θα τα πούμε εκεί. Στον ανακριτή πάμε. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί πέρα. Μάλιστα, Δημήτρη. Παραμένει πάντως στην αστυνομία αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα, έτσι, στην αστυνομική διεύθυνση. Παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα από όπου η πιθανότητα οδηγήθηκε από την αστυνομία στο 13ο όροφο σε γραφείο της ασφάλειας. Λογικά θα ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία, δηλαδή φωτογραφίας, πιθανόν αποτυπώματα και βέβαια θα καταγραφεί το συμβάν της σύλληψης και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την εισαγγελία από όπου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και θα συνδεθούμε και πάλι με